Ποια βιβλία προτείνω σήμερα από τον πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του ιστότοπου Kappa News, Γιάννη Κουτσομίτη, τρία βιβλία. Τα δύο ανοίγουν τη σκέψη και τον προβληματισμό, το ένα σε γλυκαίνει εθνικά. Έχω σκεφτεί τρία βιβλία που νομίζω ότι μπορούν να μας βοηθήσουν λίγο να διευρύνουμε και τις γνώσεις μας, αλλά και να ξανασκεφτούμε την επαφή μας και με τη χώρα και με τη φύση. Το πρώτο, διαλέγω το βιβλίο της Βάσος Κιντή, «Η φιλοσοφία της ιστορίας». Και χωρίς να μας τρομάξει ο τίτλος, είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να το διαβάσει κανείς για να καταλάβει πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ιστορία και την επιστήμη της ιστορίας. Να μην κολλάμε σε ζητήματα ετικέτες, να ψάχνουμε από πίσω από τα πράγματα, να βλέπουμε πώς προκαλούνται οι εξελίξεις και ποια είναι η αλληλουχία των γεγονότων. Νομίζω είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο. Είναι η φιλοσοφία της ιστορίας της Βάσος Κιντή. Ένα άλλο βιβλίο, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι το βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά, «Ένα σκοτεινό δωμάτιο». Είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά αποκαλύπτει με πολύ σοκαριστικές λεπτομέρειες το παρασκήνιο της τραγωδίας της Κύπρου. Πώς φτάσαμε στην καταστροφή, ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν, ποιοι εξωτερικοί παράγοντες, εσωτερικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί. Πραγματικά είναι ένα ντοκουμέντο που νομίζω ότι αξίζει κανείς να το διαβάσει. Και τρίτο βιβλίο, θα έλεγα ότι είναι λίγο παλιότερο, αλλά είχε εξαντληθεί και είναι μια πολύ σημαντική επανέκδοση. Είναι η Μάνη, του ελληνιστή και εξαιρετικού φιλέλληνα, του Patrick Lee Fermor. Είναι μια αφήγηση, θα δούμε, για την Ελλάδα, αυτήν που έχουμε στην καρδιά μας, στη μνήμη μας, λίγο παλιότερη, αλλά ακόμη υπάρχει σε κομμάτια της Ελλάδας αυτές οι μνήμες, αυτή η αίσθηση, όπως την αφηγείται αυτός ο εξαιρετικός συγγραφέας και φιλέλληνας. Η Μάνη, λοιπόν, του Patrick Lee Fermor. Οι επιλογές του Γιάννη Κουτσομίτη, τα τρία βιβλία που επέλεξε για μας. Επαναλαμβάνω, «Η φιλοσοφία της ιστορίας», της Βάσος Κιντή, εκδόσεις Πόλης. «Ένα σκοτεινό δωμάτιο», Αλέξης Παπαχελάς, εκδόσεις Πατάκη. Και «Η Μάνη», Patrick Lee Fermor, εκδόσεις Κέντρος.